Φυσική ομορφιά, παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια, πλακόστρωτοι δρόμοι και σοκάκια. Πολιτιστικά στοιχεία που μένουν αναλύοντα στον χρόνο είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά του Μετσόβου, τα οποία σε συνδυασμό με τη γραφικότητα του τοπίου το καθιστούν εδώ και πολλά χρόνια πόλο έλξης επισκεπτών, συγκαταλέγοντάς τους στους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς. Οι επισκέπτες του Μετσόβου αναχωρούν πάντα γοητευμένοι από το τοπίο και βέβαια έχοντας απολαύσει μοναδικές γεύσεις βασισμένες στα τοπικά προϊόντα της περιοχής που έχουν την δική τους παράδοση. Ακόμη και όσοι για τις ημέρες των Χριστουγέννων βρέθηκαν στην Ήπειρο αλλά δεν κατέλησαν στο Μέτσοβο, δεν έχασαν την ευκαιρία να το επισκεφτούν κατά την επιστροφή τους στον τόπο κατοικίας τους, ενώ δεν ήταν λίγοι που το επέλεξαν ως προορισμό για μια μονοήμερη εκδρομή. Η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων βρήκε την ορεινή Κωμόπολη να σφίζει από ζωή και επισκέπτες που δηλώνουν εντυπωσιασμένοι και δεσμεύονται να επιστρέψουν. Ναι, γεια σας. Από πού μας έρχεστε? Θεσσαλονίκη. Πώς σας φαίνεται η περιοχή? Υπέροχη. Τι κέρδισα? Έχετε ξανάρθει. Τι κέρδισα? Τι θέλετε να κερδίσετε? Ξέρω. Μια δωρεάν διανυκτέρευση. Αλήθεια? Ελάτε να απαντήσετε κι εσείς. Έχετε ξανάρθει στην περιοχή μας? Πριν πολλά χρόνια. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο καινούριος δρόμος. Ήρθατε για όλες τις μέρες ή μονοήμερη εκδρομή? Μονοήμερη. Μονοήμερη εκδρομή. Mm-hmm. Όλοι ικανοποιημένοι από πάρα τα πολύ, πάντα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να περάσετε όμορφα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Είμαστε από Αθήνα. Είσαστε από Αθήνα. Ήρθατε στην περιοχή για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Ναι. Καταλήσατε, πού μείνατε εδώ στο Μείναμε Μέτσοβο. Στον Άγιο Αθανάσιο. Μάλιστα. Και ήρθατε για μονοήμερη εκδρομή. Ναι. Στο Μέτσοβο. Πώς σας φαίνεται η περιοχή? Υπέροχο. Υπέροχο είναι. Όλα είναι ωραία. Όλα εξυπηρετηθήκατε στα πάντα στην εξυπηρετή. Σε όλα, σε όλα, σε όλα. Άρα φεύγετε χωρίς κανένα παράπονο και δεν γίνετε πρεσβευτές της περιοχής μας? Ασφαλώς, δεν το συζητάμε. Ωραία, πανέμορφα. Παρότι δεν έχει χιόνι, είναι, εμάς μας βόλεψε, έχει στις μετακινήσεις. Έχετε ξανάρθει? Όχι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Υποθέτω λοιπόν ότι από τις εντυπώσεις σας θα μας ξανάρθει. Ασφαλώς θα ξανάρθουμε. Το φαγητό ωραίο, όλα ωραία. Το τοπίο. Το κάτι άλλο. Πρώτη φορά και εμείς περιοχή σας. Μπορώ να πω ότι περάμε υπέροχα. Εντάξει, ένα υπέροχο τοπίο, δεν το συζητώ. Εντάξει, και οι άνθρωποι φιλόξενοι και πάρα πολύ όμορφα περάσαμε. Μας έχουν μείνει πολύ καλές εντυπώσεις, οπότε θα ξανάρθουμε. Θα προτείνετε και σε άλλους να μας επισκεφθούν? Οπωσδήποτε. Επιβάλλεται, μόνο αυτό θα πω. Καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. Απολαμβάνετε το καφεδάκι στο Μέτσοβο? Πάντα, πάντα. Είσαστε από την περιοχή? Καταγωγή. Καταγωγή. Τώρα επισκέπτης. Μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία λοιπόν η σημερινή ημέρα να επιστρέψετε στα πάντα. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ωραία. Από πού μας έρχεστε? Από Λευκάδα. Από Λευκάδα, μονοήμερη εκδρομή? Ναι, ναι, μονοήμερη. Πόσες φορές έχετε ξανάρθει? Πολλές φορές. Και επιλέξατε σήμερα, ήταν μια ευκαιρία? Μια ευκαιρία, είναι και κοντά στη Λευκάδα. Πόσες φαίνεται το Μέτσοβο? Πολύ καλό, είναι πολύ ωραίο. Θα ξανάρθετε? Εννοείται. Για πολλά. Επισκέπτες την περιοχή μας? Ναι. Από πού μας έρχεστε? Η καταγωγή μου είναι από Αθήνα, αλλά ο άντρας μου είναι Ιωαννίτης και έχουμε μετακομίσει πρόσφατα μόνιμα εδώ. Α, Ιωάννινα. Πολύ ωραία. Οπότε βρήκατε ευκαιρία σήμερα με τον καλό καιρό να έρθετε μια βόλτα μέσα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είχαμε έρθει ποτέ και ήρθαμε. Μας αρέσει πάρα πολύ εσείς, εδώ. Εσείς λοιπόν, γιατί δεν θα ζητήσω τη γνώμη του συζύγου που είναι Ιωαννίτης. Θα ζητήσω τη δική σας τη γνώμη ως Αθηναία. Πώς σας φαίνεται η περιοχή? Καταπληκτικά. Θέλω να μείνω μόνιμα και να μην ξαναγυρίσω ποτέ Αθήνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο μονομός, δηλαδή η Πύρου, πιστεύω ότι έχει κρατήσει την παράδοση, αλλά έχει και τα στοιχεία του μοντερνισμού και θεωρώ ότι είναι ευρωπαϊκή πόλη. Θεωρώ ευρωπαϊκή πόλη. Άρα λοιπόν δικαίως θεωρείτε ότι οι επισκέπτες μας έρχονται και ξανάρχονται? Ναι, και να έρχονται. Έχετε κρατήσει την ελληνική παράδοση και μ' αρέσει που σου λέω νομίζεις ότι είσαι στο εξωτερικό. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ εδώ πέρα. Δεν το συναντάς πουθενά άλλου στην Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ ωραία. Περνάμε. Ερχόμαστε από τα Μέγαρα. Από τα Μέγαρα. Τα όμορφα Μέγαρα, μάλιστα. Τα Μέγαρα. Μείνατε εδώ τις ημέρες? Μείναμε στα Ιωάννινα και ήρθαμε σήμερα μονοήμερη εδώ στο πολύ ωραίο Μέτσοβο. Έχετε ξανάρθει στην περιοχή? Πριν από πολλά χρόνια, ας πούμε, και μας είχε μείνει αξέχαστο, γι' αυτό και ξανά ήρθαμε. Φαντάζομαι ότι θα επιστρέψετε πιο σύντομα αυτή τη φορά. Αν μας το επιτρέψουν οι συνθήκες, καλό θα ήταν να βρισκόμασταν τουλάχιστον μια φορά το μήνα για τους χειμερινούς. Αλλά... Τι είναι αυτό που σας αρέσει? Η γραφικότητα και αυτή η αίσθηση του παλιού, ας πούμε. Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που βλέπεις γύρω-γύρω, πέτρινα, όλα και... Η εξέλιξη δεν είναι πάντα καλή. Εδώ που έχει σταματήσει η εξέλιξη, τουλάχιστον φαινομενικά, είναι καλύτερα. Mm-hmm. Από πλευράς παροχής υπηρεσιών είστε ικανοποιημένοι? Μέχρι τώρα, όπου έχουμε πάει, είναι όλοι ευγενέστατοι και οι τιμές είναι καλές, παρόλο που είναι τουριστικό μέρος. Ευχαριστημένοι.
Σήμερα αναχωρείτε? Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Σήμερα θα γευτούμε εδώ τις νοστιμιές της περιοχής, οπότε θα δούμε. Να περάσετε όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, να χαίρεστε την περιοχή σας. Είναι πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Τι σου αρέσει περισσότερο? Όλο το τοπίο. Όλο το τοπίο είναι ωραίο. Μείνατε στα Γιάννενα, έτσι δεν είναι? Από τα Γιάννενα τι ήταν αυτό που σε ενθουσίασε? Τα κέρινα ομοιώματα. Είναι πολύ ωραία. Αυτό. Θα ξανάρθεις στην περιοχή μας? Αν μπορέσω, ναι, θα ξανάρθω. Για πες μας και εσύ, τι σου άρεσε περισσότερο? Εδώ. Και εδώ και στα Γιάννενα, τι σου άρεσε περισσότερο από την περιοχή μας? Μου άρεσε που πήγαμε στα κέρινα ομοιώματα. Μ' αρέσανε πολλά. Σε αρέσανε πολλά? Ναι. Θα ξανάρθεις? Δεν ξέρω. Θα ήθελες να ξανάρθεις? Ναι. Για νιώθησα στην καταγωγή. Η μαμά μου είναι από τα Ζαγοροχώρια, νατολικό Ζαγόρι. Επιστρέψατε εδώ, φαντάζομαι μένετε εκτός, μένετε... Μένουμε μέσα στα Γιάννενα, ναι, γιατί είμαστε μεγάλη παρέα, οπότε δεν γινόταν να μείνουμε στο χωριό. Οπότε φιλοξενείτε εσείς ουσιαστικά κόσμο στην περιοχή? Ναι, κάπως έτσι, ναι. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο, εγώ τα Γιάννενα τα λατρεύω όλα, γενικώς μου, έτσι, βαθά, Ζαγόρια, τα πάντα όλα, είναι τέλεια. Και μου αρέσει που έχει και πάρα πολύ κόσμο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ο κόσμος έχει. Αφού φτιάχτηκε και ο δρόμος, οπότε είναι πολύ εύκολο. Εμείς μέσα σε 3 ώρες ήρθαμε. Εγώ θυμάμαι, κάναμε ταξίδια 7 ώρες για να έρθουμε στα Γιάννενα. Οπότε εντάξει, είναι πολύ καλύτερα. Καλές γιορτές να έχετε. Καλή πρωτοχρονιά. Οι πληρότητες και η επισκεψιμότητα έχει φέρει ικανοποίηση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων του Μετσόβου, Στέργιο Κασάρο, αλλά και με επαγγελματίες της περιοχής. Και χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Βλέπουμε την τελευταία χρονιά και με τη διαφήμιση που έχει γίνει γενικά για την Ήπειρο, αυξητικές τάσεις για τον τουρισμό, η κίνηση σε όλη την Ήπειρο, είτε παράλληλα το καλοκαίρι, είτε χειμερινή προορισμή, είτε χειμώνα, είναι αυξητική. Από εκεί και πέρα είμαστε σε καλές εποχές. Ναι, οι πληρότητες είναι άγγιξαν το 100%. Όλες οι κρατήσεις πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Δεν έρχεται κόσμος χωρίς να έχει κάνει την κράτησή του για να σιγουρευτεί. Μεγάλη αύξηση έχουμε λόγω της Ιόνιας οδού που έγινε, που δόθηκε σε κυκλοφορία πρόσφατη, και προχθές που δόθηκε η ε1 κομμάτι της ε65. Οι οδικοί άξονες είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας για την αύξηση της κίνησης. Από εκεί και πέρα και το ότι δουλεύει το χιονοδρομικό κέντρο Μετσόβου με την τεχνητή χιόνωση που ξεκίνησε φέτος σε λειτουργία είναι από τα ενθαρρυντικά για την κίνηση. Είχε πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση με την Ιόνια εδώ που άνοιξε, πολύς ο κόσμος, ευχαριστημένοι είμαστε. Αναμένουμε τις υπόλοιπες ημέρες των Χριστουγέννων και των εορτών. Έχει αρκετοί όμως και οι διερχόμενοι με μονοήμερες εκδρομές. Με μονοήμερες πολλές εκδρομές, άλλοι από το Όμιλο των Ξωτικών, από τα Γιάννενα, από την Καστοριά. Προτιμήσανε το Μέτσοβο, έστω και αυθημερό να έρθουν. Μεγάλη προσέλευση και των λεωφορείων και των μεμονωμένων εκδρομών. Η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτά τα τελευταία χρόνια της κρίσης έχει αρχίσει να αντιστρέφεται το κλίμα. Αντιστρέφεται. Και να αντιστρέφεται η αγορά, έτσι. Αντιστρέφεται το κλίμα, φαίνεται. Η αγορά είναι έντονη. Περιμένουμε. Το παραδοσιακό κοντοσούβλι του Μετσόβου πάντως τραβάει βλέμματα. Ναι, όλων όνων εδώ στο Πεντεφή. Το παραδοσιακό κοντοσούβλι, το ωραίο κοκορέτσι. Το μόνο ίσως μειονέκτημα του Μετσόβου παραμένει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, κάτι που ίσως πρόσχερα ταλαιπωρεί τους επισκέπτες. Δυστυχώς το κυκλοφοριακό ταλανίζει αρκετά χρόνια το Μέτσοβο. Από όταν ξεκίνησε αυτή η μεγάλη κίνηση της Εγνατίας, οφείλω να ζητήσω προσωπικά ένα συγγνώμη, γιατί υπάρχει κόσμος που ταλαιπωρείται, που φεύγει δυσαρεστημένος, δεν βρίσκει να παρκάρει. Υπάρχουν λύσεις για το κυκλοφοριακό και πρέπει να τις δούμε άμεσα, και αυτό είναι που λέμε όλα τα χρόνια περιφερειακά πάρκινγκ και με μίνι μπας να κυκλοφορεί σε κάθε χωριό, όχι μόνο στο Μέτσοβο αλλά και σε κάθε χωριό της Ήπειρου.